εις τα πράγματα που είναι πάνω από κάθε λόγο και διάνοια, δεν φαίνονται καλύτεροι κατουδένα τους αμαθείς και ασόφους, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αιωρίτης, ερμηνεύοντας το πρωτότυπο του λόγου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εις την προς τα Άγια των Αγίων Είσοδων της Πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο λόγος που έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο πρώτος λόγος είσοδων της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τα Άγια των Αγίων, εις την εορτήν των εισοδίων την οποία... Τι λέγει δηλαδή εδώ ο Άγιος? Λέγει ο Ιωρίτης ότι όταν πρόκειται για αυτά που είναι υπέρ λόγων και υπέρ φύση, πάνω από κάθε λόγο, πάνω από κάθε σκέψη, γιάνια, από κάθε φύση, δεν υπάρχει διαφορά. Είτε αυτός που τα ημνεί είναι ο καλύτερος ρήτορας και σοφός, είτε είναι κάποιος αμαθής και άσοφος. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι άπειρο το ύψος αυτών που πρόκειται να ημνηθούν. Μάλιστα λέγει της ανωτέρας πάντων των Αγίων Μητρός του Θεού, η οποία διαβαίνει σήμερον ψαλμικός εν τόπος κοινής θαυμαστής. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, τη Μητέρα του Θεού, η οποία εισέρχεται εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως Θείου ήχου, και των τότε λαμπαδιφόρων παρθένων και των σήμερων εορταζομένων ημών, στην υπόθεση λέγω ταύτης, ο πλέον διαλεκτός από όλους δεν θα μπορούσε αξίως να εγκομιάσει το γεγονός, αλλά αν ήταν δυνατόν να βρεθούν και να γίνουν ένα στόμα όλοι όσοι σώθηκαν με τον άφθαρο τόκο της, πάρα να φτάσουν έως και ούτε εις το ελάχιστον και να εμνήσουν δηλαδή κάπως αξίως το γεγονός αυτό της εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τα Άγια των Αγίων. Αν ίσως και Γρηγόριος ο Παλαμάς και αποδίδει ο Άγιος Νικόδημος δεν είναι ικανή να προσφέρει καν σήμερον τη δοξολογία ως άνω που έγινε μήτυρ του κτίστου των απάντων, πώς μπορεί να ημνήσει η κτίσης όλη την μητέρα αυτού που δημιούργησε την κτίση του κτίστου των απάντων. Η δύναμη μόνο των ανθρώπων, ακόμα και αν πείσω ότι όλοι συγκεντρωθούν, θα μπορούσε να δοξολογήσει τα μεγαλεία της. Όλη η κτίση δεν είναι αρκετή για να εμνήσει τη μητέρα του κτίστου, πόσο μάλλον όλοι οι άνθρωποι. Αυτή η δοξολογία όλων των ανθρώπων, ως σαν μικροτά τυραννίδα, σαν μια πολύ μικρή σταγόνα, δόξας. Τόσο, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, είναι ψηλότερο από τη δύναμή μου, αδελφή, αυτό το επιχείρημα να εμνήσω τη μητέρα του Θεού, το αληθώς μακάριον και όλης της κτίσεως υψηλότερον. Αλλά όμως, θα μπορούσα να εκπληρώσω τον πόθο μου, να ολοκληρώσω αυτό που θέλω δια τις άπειρες χάρες που έλαβα από την Παρθένο. Πώς θα μπορούσα αλλιώς να το κάνω, να την υμνολογήσω το καταδύναμη. Γιατί ο μεν πόθος που έχω σε αυτήν με αναπτερώνει εις τούτο. Το δε χρέος και το κοινό χρέος όλων των ανθρώπων και το δικό μου με αναγκάζει να προχωρήσω εις την υμνολογία και δοξολογία της Υπεραγίας Θεοτόκου και του γεγονότος της εισόδου αυτής εις τα Άγια των Αγίων. Και οι χάριτες που έλαβαν από αυτήν έως τώρα και προς τούτης η ακένουτος φιλανθρωπία της Παρθένου υπόσχονται να μου συγχωρήσουν αυτό το τόλμημα, επειδή και αυτοί, ως αν μια ψυχή
συγκρατεί όλους τις τους υπηκόους και βρισκόμενοι πάντοτε κοντά σε όλους που την επικαλούνται, τελεί πάντα προς το συμφέρον, με την ακατάπαυστη πρεσβεία προς τον Υιόν της, όπως εμείς έμπρακτα γνωρίσαμε και έχουμε την πίστη βεβαιότερη από τα αγαθά που αυτή μας χάρισε. Ο Άγιος Γρηγόριος είχε προσωπική εμπειρία της προστασίας της υπεραγίας Θεοτόκου και γι' αυτό λέει «έχω βεβαιότερη την πίστη μου εις αυτήν». Αυτή λοιπόν τη φιλανθρωπία της Παρθένου επικαλούμενος εγώ, που τώρα καταβιβάζω τον εαυτό μου στο πέλαγος των θαυμάτων της, ελπίζω να την έχω για να με βοηθεί και να με ελαφρώνει μέχρι τέλους. Και από εσάς τους ακροατάς και από όσους άλλους τύχουν να ακούσουν τον λόγο μου αυτόν, δεν νομίζω αναγκαίο να ζητήσω συγχώρεση, γιατί οπωσδήποτε αμέσως όλοι θα με συγχωρέσετε, στοχαζόμενοι όλα μαζί και τους λόγους μου ότι είναι ασθενής, αφού η υπόθεση είναι τόσο υψηλή. Μάλιστα δε στοχαζόμενοι πως και ο καθένας από λόγους σας χρειάζεται να λάβει τη συγχώρεση από τους άλλους όταν υμνολογείται την Θεομήτωρα. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη ταπεινοφροσύνη του Αγίου, η οποία εμπνέεται και σε εμάς. Και λέει ο Άγιος ότι και εμείς όταν αποτολμούμε να εμνήσουμε την Θεοτόκο, ποτέ δεν μπορούμε να το κάνουμε αξίως και πρέπει να ζητάμε συγχώρηση ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό μας το τόλμημα και να δίνουμε συγχώρηση σε αυτούς που το τολμούν και να ομολογούμε την υπεραγία Θεοτόκου, στην οποία χρωστάμε να προσφέρουμε τους οφειλόμενους επένους και καθένας ξεχωριστά και όλοι ομού, αλλά οπωσδήποτε να έχουμε ταπείνωση, να την ομολογούμε ταπεινά και να ξέρουμε ότι ποτέ δεν το κάνουμε όσο θα άξιζε να το κάνουμε για αυτήν. Έτσι, γνωρίζοντας αυτά, ας μην σταματάτε, λέει ο Άγιος, να την επαινείτε με όλες τις ιερές μελωδίες που συνετέθησαν για αυτήν ανά τους αιώνας, συγκροτούντες στην Εκκλησία κάθε μέρα και ώρα έναν εναρμόνιο χορό. Ελάτε λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Θεία Παρεμβολή των Οσίων Πατέρων, όχι μόνο για να ακροαστείτε προσεκτικά των παρόντα μου λόγων, αλλά και για να με βοηθήσετε με τις καθαρές ευχές σας να με αξιώσει ο του Πατρός Λόγος να μην υπώ κάτι ανάρμοστο. Αλλά αυτό που θα είναι εναρμόνιο στις ιερές ακοές σας. Επειδή και τη αληθεία έχουν ανάγκη βοηθείας, θείας βοηθείας, εκείνοι που μπαίνουν σε τέτοια υψηλά νοήματα, τα οποία στάθηκαν αποτελέσματα μόνης της παντοδυναμίας του Θεού, τα πλέον οικειότερα εις τον Θεό και τα πλέον τελειότερα από όσα άλλα εκ των αιώνων έγιναν. Επειδή γάρο Θεός δημιούργησε εξ αρχής κάθε είδος των αισθητών κτισμάτων και των αισθητικών αλόγων ζώων, μα κανένα από αυτά δεν είχε νου λογικό, δημιούργησε ύστερα και τον άνθρωπο, στολισμένο με το νου. Και πάλι, επειδή κανένας από τους δημιουργηθέντες και πληθυθέντας ύστερα ανθρώπους δεν βρέθηκε όσο έπρεπε δεκτικός του Θεού, γι' αυτό εις το ύστερον επίησε και την αϊπάρθενον Μαρίαν ως ένα βασίλειο δικό του, για να γίνει αυτή δεκτική εξαιτίας της άκρας της καθαρότητος του πληρώματος της θεότητός του, σωματικός. Μέσα στην Παναγία κατόκισε το πλήρωμα της θεότητος, όλη η θεότη σωματικός. Και όχι μόνο είναι η αιτία που συγγενέψαμε με τον Θεό. Έγινε πρόξενος θείας συγγενείας τόσο στους προγενεστέρους της, δηλαδή στους προπάτορες, όσο και στους μεταγενεστέρους της, δηλαδή εις εμάς, τα έθνη. Δύο γενναίες ανθρώπων διαλέχθηκαν από τον Θεό
από όλο τον κόσμο, ή των Ιουδαίων και ή των Εθνικών. Και μεταξύ δε αυτών στάθηκε η υπεραγία Θεοτόκος σαν ένα ζωντανό άγαλμα κάθε καλού και σαν ένα συνάθροισμα χαρίτων, θείων και ανθρωπίνων. Η Παναγία μας είχε όλες τις χάρες, τις θείες και τις ανθρώπινες. Και είναι αυτή που στάθηκε μεταξύ των Ιουδαίων και των Εθνικών. Και του μεν νέου Ισραήλ, των Εθνικών δηλαδή, έγινε αρχή, γεννήσασα των αίτιων των πάντων θεών και απέδειξεν αυτούς ουρανίους αντί γηίνους και τέκνα Θεού αντί τέκνα σαρκός. Τον δε παλαιόν Ισραήλ, είτε τους προγόνους της Ιουδαίους, εις τόσιν τιμήν ανεβίβασε, ώστε οπαξιώθηκαν να ονομάζονται θεοπάτορες. Η Παναγία μας λοιπόν συνδέει τον παλαιόν Ισραήλ, τους Ιουδαίους, με τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, την Εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε από τα έθνη, από τις ειδωλολάτρες, αλλά και από όσους εξ των Ιουδαίων επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν. Και έτσι αξιώθηκαν οι προπάτορές της να ονομάζονται εξαιτίας της θεοπάτορες. Τι λέγω, ότι εστάθη ανάμεσα σε Ιουδαίους και Εθνικούς. Στάθηκε μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και τον μεν Θεόν τον έκανε Υιό ανθρώπου. Τους δε ανθρώπους τους έκανε Υιούς Θεού. Είναι μητέρα μεν φυσική του Θεού. Βασίλισσα δε όλων των επιγείων και των ουρανίων κτισμάτων. Επειδή διαμέσου του εξ αυτής γεννηθέντος, διαμέσου του Κυρίου μας δηλαδή Ιησού Χριστού, όλα τα πάντα έγιναν και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε, όπως λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σημάδια δε της βασιλείας της υπεραγίας Θεοτόκου στάθηκαν όχι βασιλικά διαδήματα και πετράδια και χρώματα και πολύτιμα ημάτια και άλλοι βασιλικοί στολισμοί, πράγματα που είναι υλικά και γήινα, αλλά χάριτες, ανεκλάλητες και δυνάμεις και ενέργειες υπερφυσικές που υπερβαίνουν και αυτούς τους αγγέλους. Χαιρετισμοί και μηνύματα θεία, τα οποία κατευθύνουν υψηλά και πάνω και από τους ουρανίους διακόσμους. Θείου πνεύματος επέλευσης και υψίστου δυνάμεως επισκίασης και ένωσης συλλήψεως ομού και παρθενίας. Στην υπεραγία Θεοτόκο έχουμε το παράδοξο να είναι και παρθένος και μύτης. Θεού λόγου και ένωσης, αη παρθένου κόρης κοίησης και το θαύμα ενθαύμαση, γέννησης παιδός εξ απειράνδρου κόρης, ήτης δεν έλυσε, αλλά σώα διεφύλαξε της παρθενίας τα σύμβολα και το μεγαλύτερο θαύμα μέσα στα παρθενίας. Ποιος νους θα μπορούσε, δεν λέω να χωρίσει, να προχωρήσει μέσα στο βάθος, αλλά έστω να παρακύψει, κάνει τα προάβλια αυτής της θείας κοινής, δηλαδή της παρθένου, στην οποία κατοίκησε ο υπερθέος, πώς θα μπορούσε έστω λίγο να σκύψει στο μέγα αυτό μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο των ουρανών βασιλεύς, ο των κυριωτήτων κύριος, άτος πάντων εκφύσεως. Ποιος λόγος θα μπορούσε να πλησιάσει έστω λίγο και να επενέσει άξια αυτή που δέχτηκε τους θείους επένους και αφήνοντας τα ουσιώδη αυτής μυστήρια καν να δει πρώτου το κετού και μετά των τοκετών αυτής θαυμάσια. Τι να πρωτοδηγηθώ, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς. Ας αφήσω, λέει, τα μεγάλα μυστήρια και ας διηγηθώ τα θαυμαστά,
τα οποία έγιναν πριν από τον τοκετό και μετά τον τοκετό, δηλαδή την διαγγέλου φερωμένη σε αυτήν τροφή, την τροφή που της έφερνε ο Άγγελος, γιατί όπως γνωρίζουμε η Παναγία μας έμεινε μέσα 10 ολόκληρα έτη και εκεί ετρέφητο από να θυγηθώ την διαστέρως οδηγίαν των εις προσκύνησιν του τόκου της ελθών των μάγων και την υπό των αγγέλων δοξολογίαν που ένωσε τη γη με τα ουράνια και υπέταξε αυτά στην βασιλίδα ταύτη. Προτού όμως από όλα αυτά, για ταύτην την Παρθένων, έγιναν οι προρήσεις των προφητών, τα παλαιά θαύματα που προεικόνιζαν ενιγματοδός αυτό το μέγα θαύμα. Ο νόμος που προτύπωνε την μέλουσα αλήθεια, οι μεταβολές τόσων γενεών και πραγμάτων, οι οποίες απέβλεπαν εις το τέλος τούτου του κενού μυστηρίου, γιατί όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης προαναγγέλουν, προεικονίζουν, προτυπώνουν αυτό το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Εξόχως δε και μάλιστα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, για αυτήν έγινε και η υπόσχεση του Θεού προς τον Ιωακήμ και την Άννα ότι πρόκειται να γεννήσουν θυγατέρα στα γεράματά τους. Και εξαιναντίας από την άλλη πλευρά και της Αγίας Άννας προς τον Θεό να χαρίσουν σε αυτόν χάρισμα την χαριστήσαν σε αυτούς τη γατέρα για την οποία αυτήν υπόσχεση έγινε και η σημερινή άνοδος της Παρθένου εις τον Θείο Ναόν και η είσοδό της η θαυμαστή εις τα Άγια των Αγίων, τα οποία ήταν ο τόπος, ο αφιερωμένος εις μόνο το Θεόν, μέσα στον οποίον συνομιλούσε αυτός ο Θεός με μόνος τους αρχιερείς που έμπαιναν εκεί μια φορά το χρόνο. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο μπήκε σήμερα η Παρθένος και έκαμε εκεί 12 χρόνους για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν πανηγυρίζουμε σήμερα, βλέποντας τον Στέφανο που έλαβε για την ασύγκριτή της υπομονή, ο οποίος Στέφανος είναι η κατάβαση του Θεού στη γη και η δική μας ανάβαση στον ουρανό. Γιατί εκεί, δηλαδή στα Άγια των Αγίων, ευρισκομένη Θεοτόκος από 3 ετών μέχρι 15, 12 ολόκληρα χρόνια, τόσες υψηλές αναβάσεις εν την καρδία αυτής διέθετο, ώστε οπέφθασε έως και εις αυτόν τον ουρανόν και από εκεί ετράβηξαν εις του λόγου μας τον Δεσπότην του ουρανού. Εκεί όλοι δόξαν της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν κατά το Δαβητικόν, από της οποίας την Παρθενία ως αν από χρυσίων πολύτιμων θέλησε να κατασκευάσει ο Θεός μίαν εικόνα όμοιάν του, ο ποιητής των απάντων, και να γίνει άνθρωπος, και αφού γίνει άνθρωπος, να αναβιβάσει το πλάσμα του στην αξία του πλάσαντος, να θεώσει δηλαδή το πλάσμα και να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Και αυτό παίρνοντας σάρκα από την υπεραγία Θεοτόκου. Βλέπετε του παρθενικού τούτου Στεφάνου το πλέξιμο. Βλέπετε της βασιλικής Πορφύρας το κοινόν όφελος, διότι είπαν βασιλής Παρθένος, δεν θέλησε να υποτάσει μόνο όλους τους άλλους στον εαυτό της και να βασιλεύει σε αυτούς, καθώς είναι η νόμη των επιγείων βασιλείων. Δεν συμπεριφέρεται ως κοσμική, ως γήινη βασίλισσα η Παναγία και δεν υποτάσσει κάτω από τα πόδια της τους υπηκούς της. Αλλά τι κάνει, αυτή με το μέσον το ειδικών της ύψωσε όλους τους υπηκούς της και αντί επίγειους τους κατέστησε ουράνιους και αξιώθηκε έτσι να χειροτονηθεί από τους ουρανούς βασίλισσα σε αυτούς,
σε όλα τα επίγεια και τα επουράνια και να λάβει μια υψηλότερα αξία και δύναμη, λάμπουσα σε όλα τα μέρη σώματος και ψυχής. Γιατί φαίνεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και αποδίδει ο Άγιος Νικόδημος, πως ο Θεός θέλησε να ζωγραφίσει μια εικόνα κάθε καλού και πάνω σε αυτήν να δείξει καθαρά στους αγγέλους και στους ανθρώπους την παντεχνήμονα σοφία Του. Αυτή η εικόνα του Θεού, η μεγαλοπρεπεστάτη, η εικόνα κάθε καλού είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία φανερώνει και σε αγγέλους και σε ανθρώπους την πανσοφία του Θεού. Θέλησε ο Θεός λοιπόν να την κατασκευάσει αυτήν ως ένα κοινό στολισμό και ως μία ανακεφαλαίωση θείων και ανθρωπίνων χαρίτων, η οποία θα στολίζει και τους δύο κόσμους, και τον αισθητό και τον νοητό. Κάθε καλό και επίγειο και ουράνιο και θείο και ανθρώπινο υπάρχει σε αυτήν την εικόνα, εις την υπεραγία Θεοτόκου. Αυτή η εικόνα είναι η Παρθένος Μαρία, στην οποία διαμοιράζοντας κάθε καλό, δίδοντας κάθε καλό ο Θεός, εστόλισε δι' αυτής όλα τα ποιήματά Του. Και έτσι μας απέδειξε έναν άλλο τρόπο μιας εξαιρέτου δημιουργίας, ο οποίος έπρεπε εις μόνη τη μητέρα Του. Θα μας δώσει ο Θεός εν της έργης αυτού, θα μας δει και η μήτηρα αυτού, η οποία εισοδεύει στα Άγια των Αγίων. Θαυμαστοί γίνονται και αυτοί που μεμούνται την υπεραγία Θεοτόκο. Έστω κατελάχιστον αγωνίζονται να αποκτήσουν την ταπείνωσή της και την αγνότητά της, έστω κατελάχιστον σε έναν ελαχιστότατο βαθμό. Ας είμαστε κι εμείς μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να πανηγυρίζουμε και να την δοξάζουμε εις τους αιώνας και να αξιωθούμε έτσι και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεού ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.